αυτή εδώ η σκάλα, παιδιά, πού οδηγεί, ξέρετε? Πού οδηγεί, στον πλούτο σας? Στον πλούτο σας οδηγεί αυτή η σκάλα? Στον πλούτο σας ή στο κάστρο Καβάλας? Στο κάστρο Καβάλας οδηγεί. Αλλά δεν πειράζει, πάρτε και τον πλούτο σας. 600 δις, 2,33 και μετοχές της Ανατολής. Με στα βιντεάκια τώρα! Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ατράνταχτων στοιχείων και αποδείξεων των προσφορών του Artemis Ora στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων. Και ενώ όλα φαντάζουν δυσίωνα, το 2012 τον Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Artemis Oras καταθέτει 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, με απλά λόγια στο έθνος των Ελλήνων, με σκοπό την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου είναι χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Οικονομικών με το όνομα US Treasury. Ο Artemis Oras είναι νόμιμος και πλήρως εξουσιοδοτημένος κάτοχος και δικαιούχος των εν λόγω συναλλαγματικών. Με πλήρες σε ισχύ πληρεξούσιο, το οποίο είναι ανέγκλητο, διαρκείας και διατηρεί με τα θανάτια και κληρονομική ισχύ. Όλα τα νοτέρω επικυρώνονται στην οθόνη αποτύπωσης εμπορικών συναλλαγών της Αμερικής με το όνομα UCC, με παγκόσμια ισχύ. Το UCC είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αμερικής ως τράπεζα και οι εκτυπώσεις από την οθόνη τους αναγνωρίζονται ως τραπεζική απόδειξη και οι συναλλαγματικές των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως επιταγή πληρωμής. Αδιαφυσβήτητα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε τη νομική γνωμάτευση της κατάθεσης. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή ένσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την εγχώρηση, μεταφορά και πίστοση των 600 δισεκατομμυρίων και η πράξη θεωρείται λήξασα. Οι συναλλαγματικές είναι νόμιμες και επιβεβαιωμένες, σε πλήρη ισχύ και αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για τους σκοπούς της χρηματοδότησης. Στην προκειμένη περίπτωση για την αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, χωρίς να μπορεί να προκληθεί ποτέ οποιαδήποτε νομική συνέπεια ή εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο. Οι δύο όροι του Artemis Ora είναι οι όροι που θα έθετε ο κάθε χέφρον Έλλην. Λογιστικός έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Ο φάκελος με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων πήγε σε όλους τους αρμόδιους επίσημους φορείς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα όλοι γνωρίζουν. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω διαδικτύου. Ο Artemis Oras μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλει εξώδικα και υποβάλλει για ακόμα μια φορά επισήμως την πρόταση των 600 δισεκατομμυρίων προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Την εξώδικη δήλωση κοινοποιεί και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, αλλά και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απραξία των θεσμών κάνει τον Artemis Ora, ορμόμενος και από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, να κοινοποιήσει νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα τη συνάντησή τους εντός 48 ωρών. Η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά. Αποδέχεται απευθυνόμενο στον Artemis Ora και στον δικηγόρο του κύριο Παπαδάκη ότι έλαβε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εδώ βλέπουμε και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν εκτελούν τις διαδικασίες κάνει τον Artemis Ora να στείλει νέα πρόσκληση στις 7 Νοεμβρίου του 2012 για συνάντηση προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενημερώνει παράλληλα με επιστολές τα μέλη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν πολιτικό φορέα, ο Artemis Oras προχώρησε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αντωνίου Σαμαρά,
του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Φωτίου Κουβέλη, του Ιωάννη Στουρνάρα, του Κάρολου Παπούλια, άπαντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άπαντων των Ελλήνων βουλευτών και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Εκπρόσωπος της πολιτικής σκηνής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μηνύει τον Αρτέμη Σόρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια, για ανησυχία λαού και κατάλυση του πολιτεύματος. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2013 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών. Η δικαστική απόφαση καταπέλτης για το κράτος που σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις των επικυρίαρχων τραπεζιτών τοκογλύφων. Αθώος ο Αρτέμης Σόρας. Αποδείχτηκε ότι ο Αρτέμης Σόρας, δυνάμει αμετακλή του πληρεξουσίου, την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλη μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη στα χέρια των Ελλήνων. Σε συνέχεια βλέπουμε την πιστοποίηση μέσα από τη δικαστική απόφαση της επικύρωσης ύπαρξης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ακριβείς λεπτομέρειες. Το δικαστήριο επικυρώνει τη γνωστοποίηση του φακέλου των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όλους τους θεσμούς και τονίζει ότι έλαβε όλα τα σχετικά με την κατάθεση νομιμοποιητικά αποδεικτικά και επικυρώσεις που έγιναν με το Αμερικανικό Δημόσιο καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα του Καναδά. Επομένως, αθώος ο Αρτέμης Σόρας. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι πλέον του ελληνικού έθνους. Επειδή ωστόσο μετά την ακρόαση και τα αποδεικτικά έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Στις 19 Μαρτίου του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημερώνονται εξωδίκως για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενήμερη λοιπόν και η νέα κυβέρνηση. Ο Αρτέμης Σόρας στο εξώδικο ανακοινώνει την άρση των δύο όρων προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία, παρόλα αυτά η κυβέρνηση και όλος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν αμέτωχοι. Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Αδωνής Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμη Σόρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Αυτή την ώρα στο δόλιο βρίσκονται, καταθέτουν δύο τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Δεν πέραμε και στο μνημόνιο, Νίκο, τα ξέρεις πολύ καλά. Το 2009 που έχουν πέσει τώρα μέσα στο ελληνικό κράτος 600 δισεκατομμύρια, θα είχαμε πάει σε χρονοκοπία σίγουρη το 2009. Θα πηγαίναν την επόμενη μέρα συνταξιούχοι και μισθωτοί, θα πηγαίναν στις τράπεζες και θα λέγανε στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει μία και δεν υπήρχε μία τότε. Αυτό βρήκε από Πατρέο, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ο κύριος Σόρας στέλνει και μία μήνυση στους 300 βουλευτές και τους λέει, και σε μένα δηλαδή, ναι. Και λέει, κύριε, εγώ σας πηγαίνω για εσχάτη προδοσία και για κακουργηματική απιστία. Υπογράφω ότι το παρέλαβα. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, να το πάω στη Βουλή. Ελάτε να μας πείτε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα. Από τότε περάσανε μήνες ολόκληροι και δεν πήρα καμία απάντηση. Η απόρρωση είναι τα απόπλακα για αυτούς. Η σημερινή απόρρωση δηλώνει ότι έχεις τα λεφτά σου στο λογαριασμό σου, τα έχεις όλα. Γιατί δεν πήρατε ένα 600? Όχι, σας τέλειωσα. Γιατί δεν τα πήρατε, είχατε άλλο σχέδιο? Τι άλλο σχέδιο, δεν ψάχνετε για λεφτά. Σήμερα ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για την Ελλάδα μας. Και ακούστηκε, αποδείχτηκαν τα αμόλογα, αποδείχτηκαν τα πάντα. Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε τα βάνη. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δικό σας λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, αυτή την αθώωση πήρατε σήμερα. Αυτή τη γούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό τώρα. Άρα, Έλληνα, εσύ είσαι κυρίαρχος. Δήλωσε το εγγράφος και απέτησε με την εντολή σου
τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Εσύ είσαι το κυρίαρχο έθνος. Η υπογραφή σου έχει νομική ισχύ. Συνένωση Ελλήνων απανταχού της Γαίας. Η μόνη λύση. ...2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ είναι ήδη εγκεκριμένα για Ελλάδα και Κύπρο. Ας δούμε λοιπόν τον ρόλο των δημάρχων και του Αρτέμις Ώρα σε όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τα έργα στους Δήμους και πώς αυτά ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες. ...325 μελέτες με 49.000 έργα έτοιμες προς υλοποίηση για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Ο Δήμος Ιεράπετρας, με πόρισμα από ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της χρηματοδότησης με εγγυητή τον Αρτέμις Ώρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει την νομιμότητα των κινήσεων του Αρτέμις Ώρα, μετά από επερώτηση του Ιορδάνη Τζαμτζή στη Βουλή, ζητώντας να διερευνηθεί από τα σχετικά Υπουργεία η νομιμότητα της όλης δραστηριότητας. Ο Αρτέμις Ώρας επιδίδει εξώδικο στις 27 Μαρτίου 2015 στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με κοινοποίηση στους Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ιωάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Τρόικα, στον Μπαράκ Ομπάμα, πρόεδρο της Αμερικής, στον αρχηγό της CIA και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόεδρο της Ρωσίας. Το θέμα του εξωδίκου είναι η κλίση για συντονισμό και εποπτεία, προκειμένου να πάρθουν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων για το ελληνικό έθνος, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα, με ποσό που ανέρχεται στα 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ο Αρτέμις Ώρας καλεί το Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών, που έχει το δικαίωμα εκ του θεσμικού του ρόλου να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα σε τράπεζα επιλογής του Υπουργείου με την απαιτούμενη ασφάλεια, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον εισαγγελικής εποπτικής αρχής. Δεξιά στην οθόνη μας τα εξώδικα κοινοποίησης στους υπόλοιπους θεσμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι η συνένωση των Ελλήνων, δημιουργώντας έτσι τον μηχανισμό, νομικά και θεσμικά, για την υλοποίηση της τεράστιας αυτής χρηματοδότησης. Η Τράπεζα της Ανατολής, η ίδρυσή της και ο κατατεθειμένος πλούτος των Ελλήνων σε χρυσό. Η προσπάθεια συγχώνευσης της Τράπεζας της Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα. Η ενενεργία μέχρι σήμερα Τράπεζα της Ανατολής, ο κατατεθειμένος χρυσός και η εκαθάριση που δεν έγινε ποτέ. Το επίσημο αποδεικτικό κατάθεσης χρυσού σε χρυσά γαλλικά φράγκα.
η γνησιότητα των μετοχών του Artemis Ora, ο έλεγχός τους και η πιστοποίηση της αξίας τους μετά από κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η δωρεά του Artemis Ora για την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών πιστοποίησης της αξίας της κάθε μετοχής ποσού 678 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η επίδοση του φόρου δωρεάς από τη γάμα ΔΟΗ Πατρών και ο τρόπος πληρωμής του. Η μήνυση του Artemis Ora στο ΣΔΟΕ για τη μη εκτέλεση της διαδικασίας ίσπραξης του φόρου δωρεάς ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η επίσημη απάντηση του ΣΔΟΕ δηλώνοντας αναρμόδιο. Ο Artemis Ora κερδίζει το Δικαστήριο Ασφαλιστικών Μέτρων κατά της Εθνικής Τράπεζας, υποχρεώνοντάς τη να παρουσιάσει τα επίσημα έγγραφα εκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής. Η δικαστική απόφαση, που αποδεικνύει περίτρανα ότι η εκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής από την Εθνική δεν περατώθηκε ποτέ. Δωρεά μετοχής στην Εκκλησία και η εξώδικη ενημέρωση της Ιεράς Συνόδου από τον Artemis Ora τον Μάιο του 2012. Η άρνηση της δωρεάς από την Ιερά Σύνοδο. Τώρα περνάμε στο μεγάλο θέμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στις 21 Ιουλίου του 2010 ιδρύεται με το φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως 119 η ιδιωτική εταιρεία με επωνυμία Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Άραγε υφίσταται νομικά ιδιωτική εταιρεία με εγγυήσεις ελληνικού δημοσίου. Το έργο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η έντεχνη απορρόφηση της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων. Η αστοχία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στον οικονομικό του σχεδιασμό, η πώληση της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων σε αλλοδαπές εταιρείες κατά παράβαση του νόμου με παράνομη μείωση των τιμών των μετοχών τους. Η επίσημη πρόταση του Artemis Ora στις 16 Μαΐου του 2014 για αγορά των μετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο διπλάσιο της ονομαστικής τους αξίας και η παράλληλη κοινοποίηση στους κάτωθι, Υπουργό Οικονομικών, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και στην Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς.
μετά την αδικαιολόγητη σιωπή του Ταμείου αλλά και των υπολείπων, ο Αρτέμις Όρας κοινοποιεί νέα εξώδικη πρόταση στις 19 Ιουνίου του 2014, προσκαλώντας σε ανταπόκριση εντός 5 ημερών. Μετά την πλήρη αδιαφορία όλων των εμπλεκομένων, ο Αρτέμις Όρας στις 6 Αυγούστου του 2014 καταθέτει μηνυτήρια αναφορά κατά του Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των εκπροσώπων της Τρόικας με κοινοποίηση προς Πρόεδρο Αρείου Πάγου, Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων. Για ακόμα μία φορά καλούμαστε ως κυρίαρχο έθνος να πάρουμε τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια μας, με τη μεγαλύτερη θεσμική διαδικασία, την συνέλευση του έθνους.